πόλη στα μέρη μια φορά και έναν καιρό. Ήταν άδειο το κεμέρι μου χρειασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικρά μένα κλαίνε τώρα τις ερήμωτα παιδιά. Κι ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι είναι μαζί μας ο πρέσβης της Βενεζουέλας, ο κύριος Φαρίντ Φερνάντες. Señor el embajador, somos muy contento de tu presencia. Ευχαριστώ και εγώ. Μιλάει πολύ καλά ελληνικά, πολύ, πολύ καλύτερα πάντως από τα δικά μου ισπανικά. Λοιπόν, έχει δίπλα την εξαιρετική μεταφράστη, την οποία την έχουμε γνωρίσει και από την πρεσβεία σε δύο πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Εμείς θα ξεκινήσουμε λιγάκι γενικά και θα πάμε σιγά σιγά στις πιο σκληρές ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησε γενικά η Μπολιβοριανή Επανάσταση στην Βενεζουέλα, δηλαδή και η αφορμή τι ήταν, η ακραία φτώχεια, ήταν η απέτηση για μεταρρυθμίσεις, τι ακριβώς? Bueno, ¿cuántas horas tengo para responder esta pregunta? Πόσες ώρες έχω για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Λοιπόν, πρώτον θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Somos honorado. Y un gran saludo a todos los que nos escuchan. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε όλους όσους μας ακούνε. Bueno, esta pregunta es fundamental. Η ερώτηση αυτή που μας κάνατε είναι, λέει, θεμελιώδης. Porque no se puede entender la Venezuela de hoy. Διότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη Βενεζουέλα του σήμερα. Si no entendemos de dónde viene. Αν δεν κατανοήσουμε από πού προέρχεται αυτή η χώρα. Y lamentablemente los medios internacionales, incluso los medios griegos que tanto hablan de Venezuela. Και δυστυχώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και τα ελληνικά μέσα, τα οποία τόσο πολύ μιλάνε για τη Βενεζουέλα. Que hablan más de Venezuela que de Turquía, más de Venezuela que de la India. Που για παράδειγμα μιλάνε περισσότερο για τη Βενεζουέλα από ότι για την Τουρκία ή από ότι για την Ινδία. No entienden de dónde viene Venezuela. Δεν κατανοούν από πού προέρχεται η Βενεζουέλα. No entienden de dónde vienen nuestras dificultades. Δεν κατανοούν από πού προέρχονται οι δυσκολίες μας. Y no entienden qué es la Revolución Bolivariana. Και δεν κατανοούν τι είναι η Βολιβαριανή Επανάσταση. En realidad, hay que ver un poco los procesos históricos. Στην πραγματικότητα, λέει, πρέπει να κοιτάξουμε λιγάκι τις ιστορικές διαδικασίες. Hasta el 1492 la cosa es simple. Μέχρι το 1492 τα πράγματα είναι απλά. En Venezuela viven pueblos originarios, diferentes grupos de amerindios. Στη Βενεζουέλα ζουν ηθαγενείς λαοί, οι υπονομιζόμενοι λαοί αμερικανικής προέλευσης, της αμερικανικής υπήρου, ηθαγενείς. Que han desarrollado un equilibrio con la naturaleza. Οι οποίοι ζούσαν σε ισορροπία με τη φύση. Desde hace decenas de miles de años. Για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Y de hecho, nosotros heredamos de estos pueblos que todavía viven en Venezuela. Και γι' αυτό το λόγο εμείς κληρονομήσαμε από αυτούς τους λαούς που συνεχίζουν και ζουν στη Βενεζουέλα. Una parte de lo que hoy conforma nuestra filosofía política. Μέρος αυτού που σήμερα συναποτελεί τη φιλοσοφία μας. Luego nuestros problemas empiezan en el 1492. Ύστερα τα προβλήματα μας ξεκινάνε το 1492. Cuando se produce el encuentro entre dos continentes. Όταν γεννιέται η συνάντηση μεταξύ δύο διαφορετικών υπήρων. Que no es un descubrimiento. Που δεν πρόκειται για ανακάλυψη. De los españoles hacia América Latina. Δεν ανακάλυψαν οι Ισπανοί τη Λατινική Αμερική. Sino es el encuentro en el que dos pueblos se descubren uno al otro. Αλλά εμείς μιλάμε για δύο λαούς που συναντάνε ο ένας τον άλλο. Ahí se produce el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Τότε είναι που προκαλείται η μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Con la exterminación, el exterminio del 90% de los millones de indígenas que vivían en el continente. Με την εξολόθρωση του 90% περίπου των εκατομμυρίων ηθαγενών που ζούσαν σε αυτή την Ήπειρο.
Y el, la voluntad a partir de ahí que se desarrolla durante siglos. Και ύστερα από εκεί η θέληση αυτή που αναπτύσσεται εδώ και, πολλούς αιώνες, και για πολλούς αιώνες. La voluntad del Imperio Español. Η θέληση της Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Y en de alguna manera también del Imperio Portugués. Και εν μέρη και της Πορτογαλικής Αυτοκρατορίας. De algunas potencias coloniales como Francia, como Países Bajos. Αλλά και άλλων αποικιοκρατικών δυνάμεων όπως ήταν η Γαλλία και η Ολλανδία. Gran Bretaña. Η Μεγάλη Βρετανία. La voluntad de ellos de desarrollar una explotación masiva. Η θέλησή τους ήταν να αναπτύξουν μια μαζική εκμετάλλευση. De todos los recursos naturales. Όλων των φυσικών πόρων. De nuestro continente. De hecho, se sabe y los historiadores lo han escrito y descrito en muchas oportunidades. Πράγματι, είναι πλέον γνωστό και οι ιστορικοί το έχουν περιγράψει και το έχουν αναφέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Que es el oro de América. Ότι είναι ο χρυσός της Αμερικής. Que ha financiado la revolución industrial de Europa. Αυτός που χρηματοδότησε τη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη. Son cuatro siglos Μιλάμε για τέσσερις αιώνες de explotación sistemática de los recursos de América. Συστηματικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της Αμερικής. Y no solo el oro, no solo la plata. Και όχι μόνο το ασίμι και ο χρυσός. Sino los recursos agrícolas. Αλλά και τους αγροτικούς πόρους. Que hicieron sufrir hambre a nuestros pueblos cuando los recursos agrícolas venían a Europa. Οι οποίοι προκάλεσαν πείνα, λέει, στους λαούς μας, venían hacia Europa. Sí. Όταν τα αγροτικά προϊόντα αυτά μεταβιβάζονταν στην Ευρώπη. Estos siglos generan descontento, obviamente, en América. Αυτοί, λοιπόν, οι αιώνες προκαλούν προφανώς δυσαρέσκεια στην Αμερική. Se producen sublevamientos de los indígenas. Sublevamientos. De los indígenas. Ναι, προκαλούνται διάφορες εξεγέρσεις των ηθαγενών λαών. También se me olvida hablar de la esclavitud de los africanos. Ξέχασα επίσης να μιλήσω, λέει, για τους σκλάβους αφρικανικής καταγωγής. Porque los españoles, después de exterminar a los amerindios. Γιατί οι Ισπανοί, αφού εξολόθρευσαν τους ηθαγενείς της Αμερικανικής Υπήρου. Necesitaban mano de obra. Χρειάζονταν εργατικά χέρια. Las potencias coloniales, ¿dónde la encuentran? En África. Και οι επικεκρατικές δυνάμεις, που τα βρίσκουν αυτά τα χέρια, που αλλού στην Αφρική. Después también se sublevan los esclavos. Στη συνέχεια έχουμε και εξεγέρσεις από τη μεριά των σκλάβων. Y finalmente, ese descontento. Και τέλος, αυτή η δυσαρέσκεια. También toca a la burguesía. Έρχεται να χτυπήσει και την αστική τάξη. Y a una parte de la aristocracia española. Ένα μέρος της ισπανικής αριστοκρατίας. Que por haber nacido en América. Που καθώς είχε γεννηθεί στην Αμερική. No tenían los mismos derechos que los que habían nacido en España. Δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα που είχαν όσοι είχαν γεννηθεί στην Ισπανία. Este es el caso de Simón Bolívar. Αυτή είναι η περίπτωση του Σιμών Μπολίβαρ. Σιμών Μπολίβαρ, que es un hombre que ha estudiado la filosofía de las luces. Ο Σιμών Μπολίβαρ, ένας άνθρωπος που σπούδασε την φιλοσοφία του διαφωτισμού. Su familia tenía una riqueza que le permitió él estudiar justamente. Η οικογένειά του διέθετε τον πλούτο που του επέτρεψε να σπουδάσει. Σιμών Μπολίβαρ se desvía de los intereses coloniales. Ο Σιμών Μπολίβαρ, λοιπόν, παρεκκλίνει από τα συμφέροντα των επικεκρατών. Y logra ejercer una suerte de comunión entre los intereses de esta aristocracia local venezolana junto con los intereses de las clases populares. Και κατορθώνει να συνενώσει κατά κάποιο τρόπο τα συμφέροντα αυτής της τοπικής αριστοκρατίας με τα συμφέροντα των λαών. Y se produce un hecho remarcable, un hecho importante. Και έτσι δημιουργείται ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Es que unos pueblos pequeños, entre comillas, logran vencer al imperio más fuerte de la época. Δηλαδή, μερικοί μικροί σε δύναμη λαοί κατορθώνουν να νικήσουν την Ισπανική Αυτοκρατορία. En realidad, ahí es cuando empieza la Revolución Bolivariana. Στην πραγματικότητα είναι εκεί τοποθετούμε την αρχή της Βολιβαρινής Επανάστασης. Porque a partir de esa rebelión, esa primera rebelión, γιατί με αφετηρία αυτή την εξέγερση, nunca hemos sido verdaderamente independientes.
ποτέ στην πραγματικότητα δεν ήμασταν αληθινά ανεξάρτητοι. El Imperio Español tiene que salir de las Américas. Η Ισπανική Αυτοκρατορία πρέπει να φύγει από την Λατινική Αμερική. Pero quedan otras potencias coloniales. Μπορεί να έφυγε μάλλον από τη Λατινική Αμερική, αλλά παρέμειναν άλλες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Y quedan todavía los mecanismos de la dependencia. Και συνεχίζουν και παραμένουν οι μηχανισμοί εξάρτησης. Que han sido creados por cuatro siglos de explotación colonial. Που δημιουργήθηκαν μέσα από τέσσερις αιώνες αποικιακής εκμετάλλευσης. Y que ya son los que estructuran nuestra economía. Και που πλέον αυτοί οι μηχανισμοί είναι αυτοί που αποτελούν τη δομή της οικονομίας μας. Nosotros seguimos exportando nuestros recursos agrícolas a Europa en el siglo XIX. Εμείς τον 19ο αιώνα συνεχίζουμε και εξάγουμε τους φυσικούς μας πόρους προς την Ευρώπη. Después, en vez de exportar nuestro cuero o nuestro chocolate, exportamos nuestro petróleo. Και ύστερα, αντί να εξάγουμε το δέρμα ή τη σοκολάτα, εξάγουμε πετρέλαιο. Pero el mecanismo es el mismo. Αλλά ο μηχανισμός παραμένει ο ίδιος. Nuestros pueblos quedan produciendo materia prima. Οι λαοί μας συνεχίζουν παραμένουν στο καθεστώς παραγωγής πρώτων υλών. Para el uso de las economías del norte, de las economías desarrolladas. Οι οποίες συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν στις οικονομίες του βορρά, στις αναπτυγμένες οικονομίες. Solo el dominador cambia, el dominante. Después de España es Inglaterra. Αλλάζει μόνο ο κατακτητής. Από την Ισπανία περνάμε στην Αγγλία. Después de Inglaterra, que ha ejercido un gran dominio en las Américas, después los Estados Unidos. Και μετά από την κυριαρχία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας περνάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Que es el imperio más grande de hoy. Που είναι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία σήμερα. Y eso sigue durante el siglo XX. Και αυτό παραμένει και για τον 20ο αιώνα. América Latina también es un teatro importante de los sucesos de la Guerra Fría. Η Λατινική Αμερική είναι ένα σημαντικό θέατρο των συμβάντων του ψυχρού πολέμου. Porque las ideas de liberación, γιατί οι ιδέες της απελευθέρωσης que estaban llevadas por la filosofía de las luces durante el siglo XVIII y siglo XIX, οι οποίες εκφράζονταν μέσω της φιλοσοφίας του διαφωτισμού κατά τη διάρκεια του 18ου 19ου αιώνα. Después, durante la Guerra Fría, las filosofías y las ideas de liberación son llevadas por el movimiento popular comunista internacional. Στη συνέχεια, λέει, τον επόμενο αιώνα, αυτές οι ιδέες απελευθέρωσης εκφράζονται, βρίσκουν έκφραση από το κίνημα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Por el socialismo. Για το σοσιαλισμό. Y en América Latina se producen muchos, surgen muchos partidos políticos. Και στη Λατινική Αμερική προκύπτουν πολλά πολιτικά κόμματα. Algunos socialistas, algunos comunistas, algunos de centro izquierda. Κάποια σοσιαλιστικά, κάποια κομμουνιστικά, κάποια κέντρο αριστερά. Pero todos sufren la Guerra Fría. Αλλά όλα αυτά υποφέρουν από τον ψυχρό πόλεμο. Porque los Estados Unidos para mantener, para seguir ejerciendo su control sobre nuestras riquezas. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου συνεχίσουν να ασκούν τον έλεγχο πάνω στους φυσικούς μας πόρους. Dentro de lo que consideran su patio trasero, στο πλαίσιο αυτού που ήδη ονομάζουν την πίσω αυλή de los Estados Unidos. Para eso tienen que seguir ejerciendo un control político en todos nuestros gobiernos. Για να το κατορθώσουν αυτό πρέπει να συνεχίζουν να ασκούν ένα πολιτικό έλεγχο σε όλες τις κυβερνήσεις της Υπήρου. Por eso intervienen militarmente o políticamente. Για αυτό το λόγο επεμβαίνουν είτε στρατιωτικά είτε πολιτικά. Decenas de veces durante la Guerra Fría. Δεκάδες φορές κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Para terminar con cualquier gobierno. Προκειμένου να θέσουν τέλος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Que no estuviera conforme con la línea de Washington. Που δεν είναι σύμφωνη με τη γραμμή της Ουάσιγκτον. Y cualquier partido político que hable de justicia. Και οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα μιλούσε για δικαιοσύνη. O de redistribución. Ή για αναδιανομή του πλούτου. Cual, incluso partidos de centro izquierda. Ακόμα και κεντροαριστερά κόμματα. Todos van a la cárcel. Όλοι κλείνονται στη φυλακή. Entonces, nuestro país, nuestros países, durante la Guerra Fría. Επομένως, η χώρα μας, οι χώρες μας, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Viven bajo dictadura de derecha. Ζουν κάτω από δεξιές δικτατορίες. Protegida y manipulada por Washington. Υπό την προστασία ή τη χειραγώγηση της Ουάσιγκτον. O, como es el caso de Venezuela, como bajo la forma de una democracia formal, pero en la que el pueblo no tiene el poder de elegir, porque hay siempre la misma opción, la derecha o la derecha. Eso
También hay otro tema que hay que mencionar, que es el desarrollo de una nueva ideología en los años 70. Ένα ακόμα ζήτημα που θέλω να θίξω είναι η ανάπτυξη μιας νέας ιδεολογίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Que es la nueva y última forma del capitalismo. Μιλάμε για την τελευταία, για την τελική μορφή του καπιταλισμού. Siendo el neoliberalismo financiero. Μιλάω για τον χρηματοπιστωτικό νεοφιλελευθερισμό. Esto se desarrolla a partir de los años 70 en las universidades anglosajonas. Αυτός αναπτύσσεται στα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Por los famosos Chicago Boys. Από τα περίφημα παιδιά του Σικάγο. Y que necesitan un laboratorio, unos países para implementar, para experimentar estas políticas. Χρειάζονται ένα εργαστήριο, κάποιες χώρες όπου θα μπορούν να πειραματιστούν πάνω σε αυτές τις ιδεολογίες. Lo empiezan en Chile. Ξεκινάνε από τη Χιλή. En el 1973. Το 1973. Después del golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ ενάντια στο Σαλβαδόρ Αγέντε. Y muy rápidamente todos los gobiernos aliados de Estados Unidos en América Latina. Και πολύ γρήγορα όλες οι συμμαχικές κυβερνήσεις της Αμερικής στη Λατινική Αμερική se convierten al neoliberalismo. Γίνονται νεοφιλελευθερές. Esto contribuye a debilitar nuestras economías. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν οι οικονομίες μας. Porque antes de eso, γιατί πριν από αυτό, había gobierno de izquierda de derecha. Υπήρχαν κυβερνήσεις της δεξιάς. Pero algunos trataban de tener una suerte de nacionalismo económico. Αλλά μερικές από αυτές προσπαθούσαν να διατηρήσουν, να εφαρμόσουν ένα είδος εθνικιστικού καπιταλισμού. Trataban de crear una suerte de tejido, un pequeño tejido industrial local. Προσπαθούσαν τουλάχιστον να διατηρήσουν ένα μικρό βιομηχανικό δίκτυο. Pero con el neoliberalismo eso desaparece completamente. Αλλά με τον νεοφιλελευθερισμό αυτό εξαφανίζεται ολοκληρωτικά. Y somos testigos en América Latina de un gran aumento de la pobreza. Και στην Αμερική γίναμε μάρτυρες μιας τεράστιας αύξησης της φτώχειας. De las desigualdades. Των ανισοτήτων. De la deuda pública. Του δημοσίου χρέους. De estados. Κρατών. Que ya pierden todo poder de intervenir en la economía. Κρατών που χάνουν οποιαδήποτε έλεγχο πάνω στην οικονομία. Πέστε ότι μιλάμε για τη Βενεζουέλα, όχι την Ελλάδα. Αυτό μόλις πήγα να πω. Hablamos de Venezuela, no de Grecia. Hablamos de todo el país, de todo el mundo. Es lo mismo. Τουλάχιστον για το 70 και μετά, μιλάμε ακριβώς την ίδια γλώσσα. Μιλάμε για ακριβώς την ίδια ιστορία. Esto son movimientos, o sea, la experimentación del neoliberalismo en América Latina. Ο πειραματισμός εξηγεί του νεοφιλελευθερισμού στην Λατινική Αμερική. Produjo efectos antes en América Latina. Γέννησε γεγονότα πριν στη Λατινική Αμερική. Porque nosotros experimentamos 10 años antes. Γιατί εμείς περάσαμε, λέει, τα ίδια πράγματα 10 χρόνια πριν. Exactamente 10 años antes de Thatcher. Ακριβώς, λέει, 10 χρόνια πριν από τη Thatcher. Luego, esta evolución del capitalismo se ha producido en casi todo el planeta. Στη συνέχεια, λέει, αυτή η εξέλιξη του καπιταλισμού εφαρμόστηκε σε όλο τον πλανήτη. Con quizás la excepción de algunos países asiáticos. Με εξαίρεση ίσως κάποιες ασιατικές χώρες. Que han logrado desarrollarse. Που κατάφεραν να αναπτυχθούν. Con sistemas proteccionistas. Με προστατευτικά, προστατευτικού τύπου συστήματα. Sin insertarse en la división internacional del trabajo. Χωρίς να εισαχθούν στην παγκόσμια κατανομή της εργασίας. Nosotros sí nos abrimos completamente. Εμείς ναι, πράγματι ανοιχτήκαμε τελείως. Y perdimos. Και χάσαμε. Y nuestros pueblos perdieron. Και χάσαν οι λαοί μας. En Venezuela la pobreza se disparó en los años 80. Τη δεκαετία του 80 στη Βενεζουέλα η φτώχεια εκτινάχθηκε. Alrededor de las ciudades. Γύρω, λέει, από τις πόλεις. Empezaron a crearse cinturones de miseria. Άρχισαν, λέει, να γεννιούνται ζώνες μιζέριας και φτώχειας. Donde se empezaban a llegar millones de pobres de los campos hacia la ciudad. Όπου έφταναν πάρα πολύ φτωχοί από την ύπαιθρο προς τις πόλεις. Que no encontraban tampoco en la ciudad algún estado o poder público que pudiera darles calidad digna de vida.
που δεν έβρισκαν ούτε στις πόλεις κάποιο είδους κράτος που να τους δίνει μια αξιοπρεπή ζωή. Y esto de alguna manera generó un fermento para un cambio político. Και αυτό άρχισε σιγά σιγά να προκαλεί ένα ζήμωμα για μια κάποιο social y político. Για μια πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Porque durante las décadas de los 80 y los 90, γιατί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90, siguen los mismos partidos políticos intercambiándose el poder. Επαναλαμβάνονται και εναλλάσσονται στην εξουσία τα ίδια πολιτικά κόμματα. Miembros, bueno, partidos socialdemócratas, entre comillas. Socialdemocrática κόμματα μέσα σε εισαγωγικά. Pero que llevan a cabo política de derecha. Που όμως εκτελούν πολιτική της δεξιάς. Ή partidos cristianodemócratas. Και χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Και también implementaban política de derecha. Εφάρμοζαν επίσης δεξιά πολιτική. Durante los años 80, Venezuela tiene que aplicar tres planes de ajuste estructural. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, η Βενεζουέλα κλήθηκε να εφαρμόσει τρία προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Dictados por el Fondo Monetario Internacional. Τα οποία υπαγορεύονταν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Y el último, en el 89. Και το τελευταίο, το 89. Se produce un cambio económico. Γεννά μια οικονομική αλλαγή. Y político muy importante. Και μάλιστα και μια πολύ σημαντική πολιτική αλλαγή. En este año, en el 89, hay la elección de un presidente supuestamente socialdemócrata. Το 89, λοιπόν, έχουμε την εκλογή ενός προέδρου που υποτίθεται ήταν σοσιαλδημοκράτης. Que se llama Carlos Andrés Pérez. Ονομάζεται Carlos Andrés Pérez. Nosotros le decimos CAP. Εμείς τον ονομάζουμε απλά CAP. Y CAP. Apenas una semana después de su elección, y el CAP, μόλις μια εβδομάδα μετά την εκλογή του, que ha ganado con un programa muy progresista, που, ο οποίος μάλιστα κέρδισε με ένα εκλογικό πρόγραμμα πάρα πολύ προοδευτικό, después de eso decide aplicar un plan de ajuste del FMI. Μετά από αυτό, λοιπόν, αποφασίζει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προσαρμογής του ΔΝΤ. Las medidas son muy duras, τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά. Y el pueblo no las puede aguantar. Και ο λαός δεν μπορεί να τα αντέξει. Una medida en particular muy importante es que libera los precios de la gasolina. Ένα μάλιστα πολύ σημαντικό μέτρο είναι ότι το κόστος της βενζίνης. Por lo que los autobuses tienen que aumentar sus tickets de autobús. Αυξάνεται λοιπόν η τιμή της βενζίνης, πράγμα που σημαίνει ότι και τα λεωφορεία πρέπει να αυξήσουν το αντίτιμο. Y se produce una situación en la que el pueblo ya no puede pagarse el autobús para ir a trabajar. Και έτσι γεννάται μια κατάσταση στην οποία ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει το εισιτήριό του για να πάει απλώς στη δουλειά του. Empieza una revuelta en toda Caracas, en las grandes ciudades después, en todo el país. Ένας ξεσηκωμός, πρώτον στο Caracas, αλλά και στις άλλες πόλεις της χώρας, σε όλη τη χώρα. Y es un evento que en Europa quedó completamente invisibilizado. Και είναι μάλιστα και ένα γεγονός, το οποίο στην Ευρώπη παρέμεινε εντελώς αόρατο. Pero son las mayores revuelta urbana del siglo XX. Αλλά είναι ο μεγαλύτερος αστικός ξεσηκωμός του 20ου αιώνα. No se sabe todavía cuántos murieron. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς ήταν αυτοί που πέθαναν. Cuando el presidente mandó al ejército a disparar sobre el pueblo. Όταν ο πρόεδρος έστειλε το στρατό να πυροβολήσει τον κόσμο που ήταν στον δρόμο. Algunas estimaciones van hasta 6.000 muertos. 600 muertos. Μερικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 600 νεκρούς. En todo caso, incluso las estimaciones más bajas. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και οι πιο μικρότερες εκτιμήσεις. Están muy por encima de todos los muertos de la dictadura de Pinochet. Μιλάνε για περισσότερους νεκρούς και από τη δικτατορία του Πινοσέτ. Estamos hablando de apenas una semana. Και μιλάμε μόνο για μία εβδομάδα. En esta época, Europa está viendo hacia otro lado. Την ίδια περίοδο, η Ευρώπη κοιτάει προς άλλη κατεύθυνση. El 14 de julio de este mismo año. Και στις 14 Ιουλίου του ίδιου αυτού χρόνου. Apenas 5 meses después de esta masacre. Μόλις 5 μήνες μετά το μακελιό αυτό που σας περιέγραψα. El presidente CAP. Ο πρόεδρος CAP. Es el invitado de honor de Francia en los Champs-Élysées. Είναι επίτιμος καλεσμένος της Γαλλίας στα Ηλίσια παιδεία. En la fiesta nacional de Francia. Στην εθνική γιορτή της Γαλλίας. O sea, no hay ningún espíritu crítico. Δεν υπάρχει κανένα κριτικό πνεύμα. Que en esta época se ejerce desde
la política europea, που να ασκείται αυτή την περίοδο από την ευρωπαϊκή πολιτική, hacia las consecuencias de la experimentación del neoliberalismo en América Latina. Απέναντι ninguna. Στις συνέπειες του νεοφιλελεύθερου πειράματος στη Λατινική Αμερική. Quizás porque este presidente CAP. Ίσως γιατί αυτός ο πρόεδρος, ο CAP, es parte de un sistema que ha financiado gran parte de la socialdemocracia europea durante los años 80. Είναι μέρος ενός συστήματος που έχει χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας los años 80. Sí. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Casi, bueno, los partidos socialdemócratas más importantes de la época han sido financiados por Venezuela. Τα πιο σημαντικά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης αυτή την περίοδο χρηματοδοτούνται από τη Βενεζουέλα. Quizás por eso en esta época no había crítica de los medios. Ίσως γι' αυτό το λόγο εκείνη την περίοδο δεν ασκούνταν κριτική από τα μέσα. La revolución bolivariana también viene de ahí. Και η Βολιβαριανή Επανάσταση λοιπόν έρχεται από εκεί. Porque ese día, γιατί αυτή τη μέρα, hay un militar, υπάρχει ένας στρατιωτικός, que había estado conformando un círculo de izquierda dentro de sus amigos en el ejército. Που είχε αρχίσει να σχηματίζει έναν αριστερό κύκλο μεταξύ των φίλων του στο στρατό. Que está enfermo. Ο οποίος είναι άρρωστος. Que no puede salir a reprimir el pueblo porque lo dejan en su cuartel porque su condición de salud. Ο οποίος δεν μπορεί να βγει να καταπιέσει τον κόσμο γιατί είναι κλεισμένος στο στρατόπεδό του. Pero que sin embargo queda muy dolido por este masacre. Ο οποίος ωστόσο όμως νιώθει τεράστιο πόνο απέναντι σε αυτή τη σφαγή. Y decide que él tiene que tratar de hacer algo. Και αποφασίζει ότι πρέπει να προσπαθήσει να κάνει κάτι. Él se llama Hugo Chávez. Ονομάζεται Hugo Chávez. Y tres años después. Και τρία χρόνια μετά. Cuando el gobierno está completamente inmerso en el gobierno de CAP en escándalos de corrupción. Όταν η κυβέρνηση του ΚΑΠ βρίσκεται βυθισμένη σε σκάνδαλα διαφθοράς, él decide rebelarse. Αυτός αποφασίζει να εξεγερθεί. Con unos militares y unos civiles que vienen del sindicalismo y de algunos movimientos de izquierda. Μαζί με μερικούς στρατιωτικούς και με μερικούς συνδικαλιστές, απλούς πολίτες ή άτομα που προέρχονται από την αριστερά. Esta revolución no funciona. Η επανάσταση αυτή δεν έχει αποτέλεσμα. Pero él admite su responsabilidad. Αλλά ο ίδιος παραδέχεται αναλαμβάνει την ευθύνη. En una época en que ningún político admitía ninguna responsabilidad. Μια περίοδο κατά την οποία κανένας πολιτικός δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Lo que hace que esta rebelión es un éxito político. Πράγμα που καθιστά λοιπόν αυτή την επανάσταση μια πολιτική επιτυχία. Y que el pueblo y que rápidamente Chávez se convierte en la persona más popular del país. Και γρήγορα λοιπόν ο Chávez γίνεται ένας από τους πιο δημοφιλείς ανθρώπους στη Βενεζουέλα. Él es encarcelado. Φυλακίζεται. En el mes de octubre del mismo año se produce otra rebelión de otros militares. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου ξεσπάει κι άλλη εξέγερση πάλι από στρατιωτικούς. Luego el año siguiente el presidente CAP es destituido. Por corrupción. Την επόμενη χρονιά ο πρόεδρος ΚΑΠ αντικαθίσταται λόγω διαφθοράς. La clase política tradicional está completamente ha perdido toda su credibilidad. Η παραδοσιακή πολιτική τάξη έχει πλέον χάσει κάθε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Eligen, sin embargo, un último presidente de este viejo sistema. Εκλέγουν ωστόσο έναν τελευταίο εκπρόσωπο αυτού του συστήματος. Un señor muy anciano, de edad muy mayor. Έναν πολύ ηλικιωμένο κύριο. Pero que había sido presidente en los años 70. Ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος 60. 70. 70, τη δεκαετία του 70. Que seguía siendo un poco popular. Ο οποίος συνέχιζε να διατηρεί τη δημοφιλία του κατά κάποιο τρόπο. Trata de armar una coalición de los viejos partidos. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα συνασπισμό των παλιών κομμάτων. Pero sin embargo tampoco funciona. Αλλά ούτε αυτό λειτουργεί. Tiene una buena idea, que es liberar a Chávez de la cárcel. Έχει μια ωραία ιδέα, η οποία είναι να ελευθερώσει τον Chávez από τη φυλακή. Porque había mucha presión popular para esto. Γιατί υπήρχε τεράστια λαϊκή ζήτηση να γίνει αυτό. Y Chávez enseguida empieza a tratar de darle una salida política a este descontento. Και ο Chávez στη συνέχεια προσπαθεί να δώσει μια πολιτική διέξοδο σε αυτή τη δυσαρέσκεια. Empieza a viajar. Ξεκινάει και ταξιδεύει. Via Cuba. Πήγε στην Κούβα. Donde es recibido como un jefe de Estado con todos los honores por Fidel Castro. Η οποία Κούβα τον υποδέχτηκε σαν αρχηγό κράτους με όλες τις επίσημες
τιμές από το Fidel Castro. Pero también viaja en otros países, también en Europa viaja. Αλλά πηγαίνει και σε άλλες χώρες, πηγαίνει και στην Ευρώπη. Y empieza a crear un partido político. Και ξεκινάει και ιδρύει ένα πολιτικό κόμμα. Nadie pensaba que podía ser electo. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορούσε να εκλεγεί. Los partidos tradicionales llegan al 98 en esta elección presidencial con mucha seguridad. Τα πολιτικά κόμματα φτάνουν στις εκλογές των 98 με πάρα πολύ σιγουριά. Τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα. Presentan una candidata. Παρουσιάζουν μια υποψήφια πρόεδρο. Que había sido Miss Universo. Η οποία ήταν Miss Universo. Eso lo digo sin ninguna. Miss Cosmos. Eso no lo digo sin ninguna falta de respeto por las Miss Universos. Δεν θέλω, λέει, σε καμία περίπτωση να δείξω ασέβεια απέναντι στις Miss Cosmos. Podía ser muy capaz intelectualmente. Eso lo uno no impide lo otro. Θα μπορούσε πνευματικά να είναι πάρα πολύ ικανή, δεν αποκλείεται ένα το άλλο. Lo que sí es triste es que la seleccionan no por sus capacidades intelectuales, sino porque había sido Miss Universo, solamente por esto. Αυτό που είναι λυπηρό είναι ότι δεν την επέλεξαν για τις πνευματικές ικανότητες, αλλά γιατί ακριβώς ήταν Miss Cosmos. Para continuar con la telenovela de la política venezolana. Θέλω να συνεχίσουμε αυτό με τη σαπουνόπερα της πολιτικής ζωής της Βενεζουέλας. Pero además de ser Miss Universo, de haber sido Miss Universo. Αλλά εκτός από το γεγονός ότι υπήρξε Miss Cosmos. Era alcaldesa del municipio más rico del continente. Υπήρξε δήμαρχος της πιο πλούσιας, του πιο πλούσιου δήμου de Caracas. No, del continente. Ολόκληρης της Ισπανίας. De por lo que había obviamente tenía una política exitosa porque tenía mucho dinero para tener una política exitosa. Και επομένως είχε πολύ επιτυχημένη πολιτική γιατί ακριβώς είχε πολλά χρήματα για να ασκήσει αυτή την πολιτική. Pero el pueblo elige a Chávez. Αλλά ο λαός εκλέγει τον Chávez. Y ahí con Chávez empieza, creo yo, el mayor cambio geopolítico. Και με τον Τζάβες ξεκινάει αυτό που πιστεύω εγώ ότι ήταν η μεγαλύτερη γεωπολιτική del principio del siglo XXI. Στις αρχές του 21ου αιώνα. Es decir, nuevamente nacen experimentos de unión entre países del sur. Λοιπόν, εκ νέου γεννιούνται ενώσεις, συμμαχίες μεταξύ χωρών στην Ήπειρό μας. Para contraponerse a la voz del imperio de Estados Unidos. Θέλουν να αντιταχθούν σε αυτή στην επιβολή των ΗΠΑ. Y además empieza a dar un mal ejemplo de que sí hay otra alternativa que es posible. Και σιγά σιγά ξεκινάει και δίνει το κακό παράδειγμα ότι ναι, υπάρχει εναλλακτική. Μιλάμε για Ivo Morales, Rafael Correa, Lula κτλ. Hablamos de Evo Morales, es el caso de Rafael Correa, de Evo Morales y de Lula en el continente. Sí, hablamos también del resurgimiento de alianzas con otros países de África o de Asia. Μιλάμε επίσης και για συμμαχίες με άλλες χώρες της Αφρικής ή της Ασίας. Incluso hablamos del resurgimiento de la OPEP. Όπως και τη γέννηση του OPEC. Hablamos del resurgimiento de partidos políticos de la tricontinental. Και της τριπυριωτικής. Μιλάμε για τη γέννηση κομμάτων της τριπυριωτικής. Hablamos de alianzas estratégicas que algunos países de América Latina empiezan a tejer con China, por ejemplo. Μιλάμε επίσης για στρατηγικές συμμαχίες που ξεκινάνε να αποκτούν κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής με την Κίνα. Hablamos del resurgimiento del movimiento de países no alineados. Και για το κίνημα των αδεσμεύτων. Que había sido completamente casi desaparecido desde la Guerra Fría. Το οποίο από τον Μεσικρό Πόλεμο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Y en América Latina hablamos también de un nuevo movimiento de integración. Και στη Λατινική Αμερική μιλάμε για ένα νέο μοντέλο ενοποίησης. Con la creación de instituciones regionales. Με την δημιουργία περιφερειακών οργανισμών. Para lograr buscar una solidez en la unión προκειμένου να βρεθεί μια σταθερότητα σε αυτή την ένωση que permita aumentar la soberanía en nuestros países η οποία θα επέτρεπε να αυξήσουμε και να υπερασπιστούμε καλύτερα την εθνική κυριαρχία o sea, no es una integración como la integración europea en la que los estados pierden soberanía. Δεν είναι λοιπόν μια ολοκλήρωση σύμφωνα με το μοντέλο ολοκλήρωσης που έχει εφαρμόσει η Ευρώπη στην οποία τα κράτη χάνουν την εθνική τους κυριαρχία. Sino es el contrario, es una integración más flexible. Αλλά είναι το αντίθετο, είναι μια ενοποίηση περισσότερο ευέλικτη. Pero que justamente permite crear una protección. Η οποία επιτρέπει να δημιουργηθεί μια προστασία. Que es una protección común. Μια κοινή λοιπόν προστασία. A esos países justamente que cada uno ve aumentar su soberanía. Και έτσι κάθε χώρα ξεχωριστά προσπαθεί και να αυξήσει την εθνική της κυριαρχία.
Η σχέση με τη Ρωσία, το συγκεκριμένο χωρικό διάστημα, λογικά η Σοβιετική Ένωση έχει αποσυντηθεί, έχει ήδη λυθεί. En ese tiempo, las relaciones con Rusia, ya que la Unión Soviética ya se ha... Έχει καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση. Αντρουμπάδο, sí. Ναι, η σχέση με τη Ρωσία το πρώτο, αυτό το αρχικό διάστημα για το οποίο μιλάμε. En ese primer periodo de tiempo de Chávez, dice, ¿cuáles son las relaciones con Rusia? Bueno, Chávez es electo en el 98. Y o Chávez se elige de 98. Todavía Rusia en ese momento está en un periodo todavía de debilitamiento. Εκείνη την περίοδο η Ρωσία βρίσκεται ακόμα σε μια πολύ αποδυναμωμένη φάση. No ha empezado todavía su proceso de reconstrucción. Δεν έχει ξεκινήσει η περίοδο της ανασυγκρότησής της. Claro, Rusia nunca ha dejado de ser un actor global. Βέβαια, η Ρωσία ποτέ δεν έπαψε να είναι ένας μεγάλος πολιτικός παίκτης. Por su importancia, su superficie, su importancia militar. Pero hay un momento después de la caída del bloque soviético, donde en lo interno Rusia está debilitada y tiene que reconstruir sus estructuras políticas y sociales. Όπου εσωτερικά η Ρωσία είναι αποδυναμωμένη και πρέπει να επανεκτίσει ξαναδημιουργήσει τις δομές της. Sobre la base de esta reconstrucción. Και στη βάση λοιπόν αυτής της επανασυγκρότησης. Rusia vuelve a tener la capacidad de poder tener una proyección internacional. Η Ρωσία, sobre la base de esta reconstrucción interna, Rusia puede volver a tener una proyección internacional. Η Ρωσία μπορεί να επανακτήσει την παγκόσμια προβολή της. Y obviamente Venezuela se encuentra entre los países que están muy, muy deseosos de tener una relación muy cercana con Rusia. Προφανώς, η Βενεζουέλα βρίσκεται μεταξύ των χωρών που θα ήθελαν πολύ de να hecho, έχουν μια καλή σχέση με τη Ρωσία. El presidente Maduro estaba ayer en Moscú. Χθες ο πρόεδρος Μαδούρο βρέθηκε στη Μόσχα. Donde sostuvo un encuentro muy amistoso con el presidente Putin. Όπου είχε μια πολύ φιλική συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Que tendrá muchas consecuencias ahora en el sistema, en la búsqueda de un nuevo sistema equilibrado para la energía mundial. Που θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στην αναζήτηση ενός πιο ισορροπημένου συστήματος για την παγκόσμια ενέργεια. Στην τοποθέτηση που έκανε, είπε ότι σε αντίθεση με τα κράτη της Ευρώπης που χάνουν για την εθνική κυριαρχία, τα κράτη αυτά τα οποία είναι η Βολιβία, η Βενεζουέλα, η Κούβα, ο Ισημερινός, έχουν εθνική κυριαρχία στην πραγματικότητα, αλλά έχουν και μεταξύ τους συνεργασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί internacionalismo πατριώτικο, ένας πατριωτικός διεθνισμός. Sí, 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 sí. Claro, bueno, hay diferentes escalas. Υπάρχουν λέει διαφορετικές βαθμίδες. Hay diferentes instituciones que corresponden con cada una de esas escalas. Και διαφορετικοί θεσμοί που αντιστοιχούν σε κάθε μια από αυτές τις βαθμίδες. Nosotros no decidimos crear una sola. Εμείς δεν αποφασίσαμε μια σόλα institución. Para toda América Latina. Μια σόλα institución. Mm-hmm. Εμείς δεν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν και μοναδικό θεσμό για όλη τη Λατινική Αμερική. Que decidiera de todo, de la moneda, del ejército, y que nos quitara toda la soberanía. Που να αποφάσει για όλα, για το νόμισμα, για το στρατό, κάτι που θα μας οδηγούσε να χάσουμε όλη την εθνική μας κυριαρχία. O sea, lo importante es que nosotros sí nos consideramos pueblos hermanos. Το σημαντικό είναι ότι εμείς θεωρούμε ένας τον άλλον αδελφούς λαούς. Queremos hacer cosas en conjunto. Και θέλουμε να κάνουμε πράγματα από κοινού. Pero cada cosa tiene su escala. Αλλά κάθε πράγμα έχει και την βαθμίδα του. Para la CELAC, que reagrupa a toda América Latina y el Caribe. Για τη CELAC, για παράδειγμα, που συγκεντρώνει στους κόλπους της όλη τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Le corresponde un espacio de encuentro político. Αυτή λοιπόν είναι περισσότερο ένας χώρος πολιτικής συνάντησης. De solicitud de solución a las controversias, negociaciones. Επίλυση διαφορών, διαπραγματεύσεις. Que se constituye como un foro. Και θεωρείται περισσότερο ένα φόρο. Donde todas las decisiones
están basadas en el consenso. Οπότε οι αποφάσεις στηρίζονται στη συνένεση. Se puede avanzar mientras hay consenso. Μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο αν υπάρχει συγκατάθεση. Hay una segunda escala. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κλίμακα. Para Venezuela, que es UNASUR. Για τη Βενεζουέλα, αυτή είναι η UNASUR. Que es la escala regional. Που είναι natural, το περιφερειακό επίπεδο. Inmediata. Esto es lo que yo dije de la CELAC, más algunos programas, por ejemplo, para la circulación de seres humanos. Λοιπόν, αυτή αφορά και αυτά τα πράγματα που ανέφερα για τη CELAC, αλλά έχετε να προσθεθεί και κάποιος κανονισμός σχετικά με την κυκλοφορία των ανθρώπων. Mm-hmm. Como la posibilidad de viajar, etcétera. Mm-hmm. Mm-hmm. Y existe la escala más inmediata, que es la escala política. Και υπάρχει και η πιο άμεση βαθμίδα, που είναι η πολιτική. Que es el ALBA. Και μιλάμε για την ALBA τώρα. Que eso, que agrupa a los países con los que tenemos un proyecto de desarrollo en común. Η οποία συγκεντρώνει τις χώρες με τις οποίες έχουμε ένα κοινό μοντέλο ανάπτυξης. Y tenemos principios en común. Και έχουμε κοινές αρχές. Θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος αυτά για αναλυτικά. Επειδή έχουμε διάλειμμα. Εντάξει. Πάντως πέστε του ότι είναι εκπληκτικό τα πόσα κοινά σημεία έχουμε με την Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος λεγόταν Κάρλος Άντρε Πέρες. Πώς λεγόταν, Κάρλος? Κλάους Άντρες Πέρες. Ωραία. Καπ. Νόστρο Πρεσιντέντε εσ Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Γαπ. Διάλειμμα, μουσικούλα βενεζουελάνικη και συνεχίζουμε. Δεύτερο μέρος εκπομπής Σπηλιά του Πλάτωνα, στους 106,7 Air Topen και στους 96,5 για την Εύβοια, 97,3 για τη Βιωτία, 1134 χιλιόκυκλους για τα Χανιά. Τα μηνύματά σας στο 54045 πληκτρολογείται ένα πικενό και το μήνυμά σας. Συνεχίζουμε να έχουμε τον πρέσβη της Βενεζουέλας, τον κύριο Φαρίδ Φερνάντες. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε γενικά είναι πολλά και θέλει ο κόσμος, θέλει να μάθει πολλά. Οπότε μέσα από τις ερωτήσεις που ελπίζω να είναι πετυχημένες και εύστοχες, να μας δώσει τη διάσταση των πεπραγμένων. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει και μας είπα, δηλαδή ήταν, εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό, όσο και να ξέρεις. Όσο και να ξέρεις, μπασπιδόσουμε τα πράγματα, ήταν τόσο παραστατικά, δηλαδή. Οπότε μου ανέτρεψε εμένα γενικά και τις ερωτήσεις που θα έκανα. Λοιπόν. Και ίσως και μερικά δεν τα ξέραμε. Και δεν τα ξέραμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Θα κάνουμε ερωτήσεις τώρα. Θα υπάρχουν κάποιες απαντήσεις. Είναι στο χέρι του να μας πει πόσο χρόνο. Λοιπόν. Ξεκινάει η διακυβέρνηση Τσάβες και το 2002 έχουμε πραξικόπημα. Por qué? La pregunta es por qué. Δύο είναι οι ερωτήσεις. Γιατί? Είναι εξαιρετικό το ότι ο λαός το απέτρεψε. Και το δεύτερο είναι και ίσως το κλειδί των δικών μου ερωτήσεων. Θα την κάνω τώρα. Είχα δει μια ταινία χιλιανή, ονόματι Ματσούκα. Είναι μέσα από την ιστορία δύο παιδιών. A través de la historia de dos niños. Ενός που βγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο, είναι παιδί αστών. Un niño de padres burgueses. Και ένα παιδί που είναι από φτωχόπεδο, Παλάπα, μπάριο. Μέσα από εκεί περνάει η ιστορία και φτάνουμε στο πραξικόπημα. Εκεί βλέπουμε τις διαδηλώσεις των αστών με τις κατσαρόλες και τα ακριβά αμάξια. Βλέπουμε τους μαυραγορίτες να κρύβουν τα τρόφιμα. Τη βενζίνη. Και αναρωτιέμαι. Yo me pregunto, πώς τα κατάφερε τότε ο Τσάβες και δεν έζησε τις ίδιες καταστάσεις και πώς αυτές οι καταστάσεις εμφανίζονται παρόμοιες σήμερα Habíamos dicho respuestas cortas, es imposible. Είπαμε σύντομες απαντήσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται, μόλις πήγα να το πω, δεν γίνεται. Αυτό να έχει μια σύντομη απάντηση δεν γίνεται. Έχει το χρόνο να απαντήσει. Bueno, hay que estudiar muy de cerca la composición social. Πρέπει να μελετήσουμε από πολύ κοντά την κοινωνική σύνθεση. La composición de nuestras sociedades. Τη σύνθεση των κοινωνιών μας.
hay una algo que es común entre todos los países de América Latina, que son sociedades que eran muy desiguales. Είναι μια ομοιότητα των χωρών της Λατινικής Αμερικής, είναι ότι είναι πολύ άνισες οι κοινωνίες, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες. Claro, en los últimos 20 años, algunos países como Venezuela han logrado disminuir las desigualdades. Προφανώς, τα τελευταία 20 χρόνια, μερικές χώρες όπως είναι και η Βενεζουέλα, κατόρθωσαν να μειώσουν λίγο αυτές τις ανισότητες. Pero venimos de muy lejos. Αλλά έχουμε διανύσει, ερχόμαστε από πολύ μακριά. Cuando países son muy desiguales, όταν οι χώρες έχουν τεράστιες ανισότητες, por el neoliberalismo, εξαιτίας του νεοφιλελευθερισμού, y además heredan de un sistema, de una estructura de su economía que viene del colonialismo, και όταν μάλιστα κληρονομούν ένα σύστημα οικονομικό το οποίο προέρχεται από την απεικιοκρατία, donde algunas familias, όπου μερικές μόνο οικογένειες, organizan el comercio de las materias primas hacia el extranjero, οργανώνουν το εμπόριο των πρώτων υλών προς το εξωτερικό. Eso contribuye a fortalecer una endogamia social muy fuerte en la clase alta. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυναμώσει μια ενδογαμία, μια εσωτερικές δηλαδή εννοείς σχέσεις στην κοινωνία. En las clases altas. Στις μεγάλες κλάσεις. Que durante desde la independencia y antes. Οι οποίες από την περίοδο της ανεξαρτησίας αλλά και από πιο πριν viven en grupo muy reducido, ζουν σε πάρα πολύ μικρές ομάδες, sin hablar de que se casan entre primos, για να μην μιλήσω για το γεγονός ότι παντρεύονται μεταξύ τους, pero además que durante décadas se acostumbran a ser dueños como de un país como si fuera una finca. Και μάλιστα λέει για δεκαετίες ολόκληρες συμπεριφέρονται λες και είναι τα αφεντικά η κυρίαρχη μιας χώρας, λες και η χώρα αυτή είναι το χωράφι τους. Ναι, τους φλίκτους. Desde su punto de vista es imposible entender. Από τη δικιά του λοιπόν οπτική γωνία είναι αδύνατο να κατανοήσω. Que un pueblo se despierte. Το πώς ξυπνάει, αφυπνάται ένας λαός. No, bueno, primero no están contentos porque le quieren quitar su torta. Πρώτον, προφανώς δυσαρεστούνται γιατί θέλουν να τους πάρουν το κομμάτι από την τούρτα. Y una vez que le quitan su torta, no saben cómo reaccionar. Και από τη στιγμή που τους το παίρνουν το κομμάτι, δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν. Porque lo primero que sienten es odio. Το πρώτο που νιώθουν είναι μίσος. Odio contra los pobres. Μίσος απέναντι στους φτωχούς. Odia contra los negros. Μίσος απέναντι στους μαύρους. Odia contra los indígenas. Μίσος απέναντι στους αγενείς. Y este es su motor. Και αυτή είναι η κινητήριος δύναμή του. Ahora, 2002. Τώρα, για να μιλήσω για το 2002. ¿Por qué hay un golpe de Estado en el 2002? Γιατί προέκυψε το πραξικόπημα το 2002. Porque en el 98, cuando Chávez es electo. Γιατί το 1998, όταν εκλέγει το Chávez. La burguesía. Η αστική τάξη. Y los Estados Unidos. Και η ΗΠΑ. Piensan que es un líder quizás populista. Πιστεύουν ότι πρόκειται για έναν λαϊκιστή ενδεχομένως ηγέτη. Y que lo pueden comprar. Τον οποίο μπορούν να εξαγοράσουν. Como ha pasado en el pasado con presidentes que pretendieran ser un poco progresistas en América Latina. Como Capegap. Como Capegap. Y lo compraron, pues. Όπως λέει, συνέβη σε πολλές περιπτώσεις με παλιότερες κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική, όπου προοδευτικοί ηγέτες εξαγοράζονταν πολύ εύκολα. Y otro detalle es que eso pasa después de la Guerra Fría. Και ένα ακόμη γεγονός είναι ότι αυτό συμβαίνει μετά το ψυχρό πόλεμο. Ya no hay el peligro del bloque soviético. Δεν υπάρχει. Desde el punto de vista de los Estados Unidos. Από την οπτική γωνία των ΗΠΑ δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος της Σοβιετικής Ένωσης. Hay un presidente militar que ellos ven como una persona un poco extraña, que es electo. Υπάρχει ένας στρατιωτικός και πρόεδρος, τον οποίο βλέπουν ως ένα περίεργο ίσως άτομο. Pero ellos piensan que puede ser una etapa dentro del ciclo económico que ellos manejan. Αλλά πιστεύουν ότι ενδεχομένως είναι ένα στάδιο μέσα στον οικονομικό κύκλο που οι ίδιοι ελέγχουν. Pero sin embargo, se producen cosas, cambios rápidamente. Ωστόσο, γεννιούνται πάρα πολύ ραγδαίες αλλαγές. Lo primero es que él convoca una asamblea nacional constituyente. Το πρώτο που γίνεται είναι ότι συγκαλεί συντακτική συνέλευση. Que propone justamente una nueva constitución. Η οποία προτείνει με τη σειρά της ένα νέο σύνταγμα. Muy rápidamente y que es aprobada por referéndum. Πολύ σύντομα, το οποίο νέο σύνταγμα εγκρίνεται από τον λαό μέσω δημοψηφίσματος. Y que es una constitución que incluso dentro del derecho constitucional abre un nuevo capítulo, una nueva moda, entre comillas. Και
Και μάλιστα πρόκειται για ένα σύνταγμα το οποίο στο πλαίσιο του συνταγματικού δικαίου είναι ένα καινούριο μοντέλο, είναι, ανοίγει μια νέα τάση, μια μόνη. Es una constitución muy larga. Είναι ένα πολύ μεγάλο σε μέγεθος σύνταγμα. Que no solamente describe el funcionamiento de las instituciones. Που δεν περιγράφει μόνο τη λειτουργία των θεσμών. Sino que contiene muchas propuestas políticas. Αλλά περιέχει και πάρα πολλές πολιτικές προτάσεις. Derechos muy desarrollados para los pueblos indígenas. Πολύ προχωρημένα δικαιώματα για τους λαούς τους ιθαγενείς. Derechos económicos y sociales para todo el pueblo de Venezuela. Οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα για όλο τον λαό της Βενεζουέλας. Y es una constitución de hecho muy progresista. Και μάλιστα είναι και ένα πολύ προοδευτικό σύνταγμα. Luego de renovar las bases políticas del país. Αφού λοιπόν ανανέωσε τις πολιτικές βάσεις της χώρας y su funcionamiento democrático, και την κοινωνική και την δημοκρατική λειτουργία της χώρας, decide revivir la OPEP. Αποφασίζει να δώσει εκ νέου ζωή στον OPEC. Porque el principal recurso de Venezuela es el petróleo. Γιατί ο βασικός φυσικός πόρος της Βενεζουέλας είναι το πετρέλαιο. Pero cuando Chávez llega al poder, αλλά όταν ανέρχεται στην εξουσία ο Chávez, el petróleo ha llegado a estar por entre 7 y 10 dólares el barril. Το πετρέλαιο βρίσκεται μεταξύ 7 και 10 δολαρίων το βαρέλι. Es decir, mucho menos que hoy que está en 60. Που σημαίνει πολύ λιγότερο από σήμερα που είναι στα 60. Y mucho menos que hace algunos años cuando estaba en 100 o 110. Και πολύ mucho menos. Que hace algunos años cuando estaba en 100 110. Και πολύ λιγότερο πριν από μερικά χρόνια, που ήταν στο 10. Revive la OPEP. Λοιπόν, ξανά δώσε πνοή στον OPEC. Vuelve a tejer relaciones con países, con estos países del OPEP. Ξεκινά λοιπόν και ξαναχτίζει κάποιες σχέσεις με αυτές τις χώρες του OPEC. Y eso de alguna manera, digamos que en Washington no lo ve muy bien. Και αυτό θα πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι ο Washington δεν το βλέπει πολύ καλά. Porque la última vez que la OPEP tuvo vida. Γιατί τελευταία φορά που είχε ζωή ο OPEC. Había sido cuando el choque petrolero del 73. Ήταν η πετρελαϊκή κρίση του 73. Y sabemos que, sí. Του 73. Y sabemos que fueron las consecuencias geopolíticas. Και ξέρουμε ποιες ήταν οι γεωπολιτικές συνέπειες τότε. Y luego, después de revivir la OPEP, decide ya empezar sentando las bases de sus programas sociales en Venezuela. Ύστερα λοιπόν από αυτό ξεκινάει και θεμελιώνει τις βάσεις, las bases democráticas. Las bases, no, de sus programas sociales. Τις βάσεις των κοινωνικών του προγραμμάτων. Y la gente que pensaba que lo podían comprar. Και ο κόσμος που νόμιζε ότι μπορούσε να τον εξαγοράσει. Ya se dan cuenta que va a ser difícil. Αρχίζει να διαπιστώνει ότι θα είναι δύσκολο έργο αυτό. En el 2001. Το 2001 se adoptan los famosos 49 decretos leyes. Υιοθετούνται οι γνωστές 49 νόμοι. Que son muy diversas, van desde la ley de pesca. Είναι πολύ διαφορετικές, ασχολούνται τόσο με την αλληλεία. La ley para la redistribución de las tierras. Υπάρχει ένας νόμος που μιλάει για αναδυνομή των γεών. Etcétera, etcétera. Και άλλα πολλά. Que van a impactar a todas las componentes de la sociedad. Οι οποίες με τη σειρά τους θα έχουν συνέπειες σε όλους τους συνθετικούς κρίκους της κοινωνίας. Y resolver grandes problemas sociales. Και θα λύσουν τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Para gente abandonada desde hace décadas. Για κόσμο ο οποίος παρέμενε εγκαταλειμμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Y eso tiene como consecuencia. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα. Que mucha de la gente que se había abstenido de votar. Ότι πολλοίς πληθυσμό, ότι πολλοί άνθρωποι από αυτοί που απήχαν από την πολιτική από την ψηφοφορία ya empiezan a volver a traerse hacia la política. Ξεκινούν και πάλι και αποκτούν ενδιαφέρον για την πολιτική. Y al contrario, και στον αντίποδα, la oligarquía venezolana y Washington, η ολιγαρχία της Βενεζουέλας και η Washington, empiezan a pensar que ya es tiempo de terminar con Chávez. Ξεκινά να σκέφτονται ότι ίσως ήρθε η στιγμή να θέσουν ένα τέλος στον Τσάβες. Entonces, golpe de estado. Επομένως, έρχεται το πραξικόπημα. Dictado por Washington. Το οποίο έχει χειραγωγήσει. También con una participación del gobierno español de Aznar. Μάλιστα και με συμμετοχή της ισπανικής κυβέρνησης του Aznar. De una parte de la oligarquía colombiana. Συμμετέχει και μέρος της κολομβιανής ολιγαρχίας. El golpe de estado
funciona en un primer momento. Σε μια πρώτη φάση λειτουργεί και έχει αποτέλεσμα το πραξικόπημα. Chávez es encarcelado. Φυλακίζουν τον Chávez. Hay una casa de brujas. Υπάρχει ένα κυνήγι μαγισσών. Contra todo el liderazgo del partido de Chávez. Ένα κυνήγι μαγισσών που εξαπολύεται σε όλους τους τα μέλη και τους ηγέτες του κόμματος του Chávez. Van a buscar a los ministros en sus casas. Ψάχνουν τους υπουργούς στα σπίτια τους. Algunos se tienen que esconder. Κάποιοι αρχίζουν και κρύβονται. Algunos van a estar en la clandestinidad durante algunos días. Κάποιοι ζουν κρυφά για μερικές μέρες. Y ahí se produce el segundo efecto. La segunda etapa. Και εκεί αρχίζει και διαμορφώνεται το δεύτερο στάδιο. Y es impresionante porque Chávez en apenas 3 años ha logrado despertar un pueblo que estaba dormido por décadas. Και είναι εντυπωσιακό γιατί μέσα σε 3 χρόνια ο Chávez κατόρθωσε να ξυπνήσει έναν λαό που κοιμόταν για δεκαετίες. Un pueblo que no se podía ver ni en Caracas. Hay que representarse lo que era Venezuela antes. Era una Venezuela de un apartheid social. Πρέπει να δούμε λέει, ποια ήταν η Βενεζουέλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ένα κοινωνικό apartheid. La gente de las clases medias y altas vivían en el centro de Caracas, en el Valle de Caracas. Vivían en el Valle de Caracas. Οι πλούσιες και οι μεσαίες τάξεις ζούσαν στην λεγόμενη κοιλάδα του Caracas. Y las clases populares vivían en las montañas alrededores. Και οι λαϊκές τάξεις ζούσαν στα γύρω-γύρω βουνά. Unas montañas que la gente de la clase media y ricas no querían ver. Βουνά λέει που οι πλούσιες τάξεις δεν ήθελαν καν να δούνε. Y pensaban que esas montañas iban a desaparecer en algún momento. Και ίσως να πίστευαν ότι θα εξαφανιστούν κάποια στιγμή. Es lo que decía la clase media, la clase rica. Αυτό no, eso no hay que dedicarle mucho esfuerzo porque eso va a desaparecer. Era como una cosa que no existía. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε λέει πολύ με αυτό. Σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Estamos hablando del 60% de la población de Caracas. Και μιλάμε για το 60% του πληθυσμού του Caracas. La mayoría invisible. Η πλειοψηφία δηλαδή ήταν αόρατη. Y esta es la mayoría que se moviliza a las 24 horas del golpe de Estado para buscar a su Chávez. Και αυτή λοιπόν η πλειοψηφία στις 24 ώρες που ξεσπά το πραξικόπημα αρχίζει να κινητοποιείται. Y por primera vez en la historia. Και για πρώτη φορά στην ιστορία. Fracasa un golpe de Estado. Αποτυχάνει ένα πραξικόπημα. Apenas 24 horas después. Μόλις 24 ώρες αφού ξέσπασε. 48 en realidad. Στην πραγματικότητα 2 μέρες, 48 ώρες. Porque el pueblo se moviliza. Γιατί κινητοποιεί το λαός. Y eso impresiona a los Estados Unidos. Και αυτό εντυπωσιάζει τη ΣΥΦΑ. Impresiona a la oligarquía venezolana. Και εντυπωσιάζει την ολιγαρχία στην Venezuela. Que pierde una gran batalla. Η οποία χάνει τη μεγάλη μάχη. Gracias al apoyo popular. Χάρης στην λαϊκή κίνηση. Y después. Ya los programas sociales empiezan a desarrollarse de manera mucho más sólida. Και στη συνέχεια τα κοινωνικά προγράμματα αρχίζουν και αναπτύσσονται με πολύ πιο σταθερό τρόπο. Y empieza un periodo. Και ξεκινάει πλέον μια περίοδος. En el que creo que ningún otro gobierno ha logrado. Πιστεύω ότι καμιά άλλη κυβέρνηση δεν έχει κατορθώσει. Una estabilidad tan larga. Μια τόση μακράς διάρκειας σταθερότητα. Ganando tantas elecciones. Κερδίζοντας τόσες πολλές εκλογές. Y abriendo un periodo de crecimiento económico. Και ανοίγοντας μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης. El mayor de la historia de Venezuela. Τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Βενεζουέλας. Pero además con verdadera redistribución. Αλλά που βασιζόταν στην πραγματική αναδιανομή. Y unos logros sociales. Και μερικά κοινωνικά επιτεύγματα. Que no se han visto desde hace décadas en ningún otro país del mundo en un tiempo tan reducido. Που σε τόσο μικρό διάστημα δεν είχαν ξαναπαρατηρηθεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Y los que hoy en día atacan a Venezuela. Και αυτοί που σήμερα επιτίθενται στη Βενεζουέλα. Yo les pido. Εγώ τους ζητώ. Que me den, que me demuestren. Τους καλώ να μου υποδείξουν. Que existe algún país del mundo. Αν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο. Que en tan poco tiempo haya logrado tanto progreso social. Που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχει κατορθώσει τόσο μεγάλη κοινωνική πρόοδο. Y tanta estabilidad política. Και τόσο μεγάλη πολιτική σταθερότητα. Que no lo van a conseguir, porque no hay otro. Και δεν πρόκειται να βρουν τέτοια χώρα, δεν υπάρχει άλλη χώρα τέτοια στον κόσμο. Πριν σας δώσω, πριν πάρει ο Πάνος τις ερωτήσεις. Θα του κάνω τις ερωτήσεις αυτές και θα μου πει και όλες αν αυτή η πολιτική που θα πούμε τώρα έχουν σχέση και με το πραξικόπημα. Λεκύρια, θέλω να πρεγούντα. Η Λεκύρια πρεγούντα, η αλουμίνο όλο πολιτικό και βάρη φερή, και είναι και βέβαια λίγο κονέλ, κολπέ δεστάδο και καλό. Λεοπόλτο Λόπε. Sí. Αντώνιο Λεντέσμα. Ναι. Αντώνιο Λεντέσμα. Δεν θυμάμαι τον τρίτο. Χούλιο Βόρχες. Ναι. Ενρίκε Καπρίλες. Sí, ναι. Μα Φεμόζα.
Άννα Μαρία Ματσάδο, Κονσίτα Ματσάδο. Sí, sí, con la con la capitalismo humano. No, pero ella quisiera ser más importante de lo que es. Okay. Αυτή θα ήθελα να είναι πολύ πιο σημαντική από την πραγματικότητα. Okay, okay, okay. Οι υπόλοιποι παίξαν ρόλο στο προσκρόπημα και αν παίξαν ρόλο, πώς συνεχίζουν ακόμα. Sí, bueno. ¿Cómo sigue jugando si han participado en este golpe? Leopoldo López. Ο Leopoldo López. Es lo que es. Είναι αυτό που είναι. Porque es miembro de la familia más rica de Venezuela desde la independencia. Γιατί είναι μέλος της πιο πλούσιας οικογένειας της Βενεζουέλας από τότε που αποκτήσαμε την ανεξαρτησία. Los Mendoza. Η οικογένεια Mendoza. Que es un potentado económico. Είναι μια ισχύ τεράστια. Ellos tienen la principal industria de alimentos agroalimentaria de Venezuela. Έχουν στην κατοχή τους τη μεγαλύτερη βιομηχανία αγροτική στη Βενεζουέλα. Capriles. Ο Capriles. Es miembro de una familia que es la familia Capriles. Είναι μέλος της οικογένειας Capriles. Que es un gran potentado en los medios de comunicación. Μια μεγάλη δύναμη στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Του Όμιλου Σισνέρος. No, de otro. Όχι, άλλο Όμιλου. Son representantes, son actores, miembros de la oligarquía venezolana. Είναι εκπρόσωποι και μέλη της ολιγαρχίας της Βενεζουέλας. Y todos son primos o todos son primos de los que son que los que son dueños de los medios de comunicación. Και όλοι είναι συγγενείς, ξαδέρφια των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης. Y todos son primos de los que tienen las principales empresas del país. Είναι εξαδέρφια των ιδιοκτητών των μεγαλύτερων εταιριών της χώρας. Ha habido una época. Έχει υπάρξει μια περίοδος. En la que la oligarquía. Κατά την οποία η ολιγαρχία. Presentaba candidatos como de pantalla, como buscaban en la clase media candidatos políticos. Κατέβαζαν λέει υποψηφίους που είχαν ωραία εικόνα στην οθόνη, ψάχναν. Για όσους δεν ξέρουν και ο Λεοπόλντο Λόπες και ο Καπρίλης. Pero ya no. Ahora la oligarquía, ahora esos oligarcas se presentan ellos mismos. Αλλά τώρα λέει δεν χρειάζεται. Οι ίδιοι ολιγάρχοι, προηγουμένως εξηγήσει ότι ψάχναν υποψηφίους από την μεσαία τάξη. Τώρα δεν χρειάζεται γιατί κατεβαίνουν οι ίδιοι στις εκλογές. Porque eso es lo que Chávez ha logrado. Γιατί αυτό είναι που κατόρθωσε. Chávez ha logrado darle visibilidad a los pobres. Έδωσε. Έκανε ορατούς τους φτωχούς ο Τσάβες. Pero también ha logrado desenmascarar a la oligarquía. Αλλά κατόρθωσε κιόλας να ξεσκεπάσει την ολιγαρχία. Para que los venezolanos, clase media, clase popular. Και επομένως η μεσαία και η λαϊκή τάξη της Βενεζουέλας. Entendamos, podamos entender. Έτσι καταλάβαμε. Quiénes son los que nos dominan desde hace siglos. Μπορέσαμε να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί που μας ελέγχουν εδώ και τους αιώνες. ¿Cómo se llaman? Πώς ονομάζονται. ¿Cuáles son sus nombres, apellidos y sus caras? Ονόματα, επίθετα και πρόσωπα. Eso tiene como resultado, obviamente, una gran polarización política. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ως αποτέλεσμα μια μεγάλη πόλωση κοινωνική. Algunos llamarían eso la lucha de clases. Κάποιοι θα το ονόμαζαν πάλι τον τάξιο. En todo caso, es en el caso de Venezuela. Όπως και να έχει στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Esa radicalización. Αυτή η ριζοσπαστικοποίηση. Lo que nos permite avanzar. Είναι αυτή που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Πάνω θα πάρει την ερώτηση. Πλην όμως, επειδή με ρωτάνε και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, ποιοι δημιουργούν τις γκαρίμπας και πώς δημιουργούνται αυτές. Las guarimbas son una manera desde la clase media alta y la clase alta de manifestar su descontento político. Οι guarimbas είναι ένας τρόπος διαδηλώσεων των μεσαίων και των μεγάλων κοινωνικών τάξεων που δείχνουν λοιπόν την δυσαρέσκειά τους μέσω αυτών των διαδηλώσεων. Que desafortunadamente es la peor manera de manifestar alguna idea política. Δυστυχώς είναι ο χειρότερος τρόπος να εκδηλωθεί οποιαδήποτε είδους ιδέα. Porque es la vía de la violencia. Γιατί επιλέγουν τον δρόμο της βίας. Es la vía de trancar las calles, δρόμους, de quemar instituciones públicas, κτίρια, de quemar escuelas, quemar hospitales, hospitales, nosocomía, de tratar de instrumentalizar la violencia,
κάνουν εργαλείο τη βία. Para manipular los medios, que a los medios les encanta los, el fuego, les encanta esas cosas. Για να χειραγωγήσουν τα μέσα, τα οποία μέσα λατρεύουν να βλέπουν αυτή τη φασαρία, αυτή τη φωτιά, ας πούμε, στους δρόμους. Y es una manera también de generar caos dentro del país. Και ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος να προκαλέσουν χάος μέσα στη χώρα. Para perjudicar a un gobierno. Για να υπονομεύσουν μια κυβέρνηση. En Venezuela, las llamadas guarimbas. Στη Βενεζουέλα, οι γνωστές ως guarimbas. No tuvieron lugar en los barrios populares. Δεν έλαβαν χώρα στις λαϊκές γειτονιές. Porque los barrios populares los hubiesen echado. Στις λαϊκές γειτονιές θα τους είχαν διώξει. Las guarimbas tuvieron lugar en los barrios de clase alta. Έλαβαν χώρα στις γειτονιές που ζουν οι πλούσιες τάξεις. Donde hay una mayoría de gente que está en contra de la revolución, del chavismo. Όπου υπάρχει πλειοψηφία κόσμου που είναι ενάντια στον τσαβισμό. Y por lo tanto, en el 2014, cuando empezaron esas guarimbas, generaron la muerte de 43 personas. Και ως αποτέλεσμα, το 2014, όταν ξεκίνησαν οι guarimbas που προκάλεσαν το θάνατο 43 ανθρώπων. Y los episodios de este año, que han sido tristes para nuestro país. Και τα επεισόδια εκείνης της χρονιάς που ήταν πάρα πολύ λυπηρά για τη χώρα μας. Han generado la muerte de más de 100 personas. Προκάλεσαν συνολικά το θάνατο πάνω από 100 ανθρώπων. Eso a pesar de que ha habido múltiples llamados al diálogo. Και αυτό είναι παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές εκκλήσεις για διάλογο. De parte de un gobierno. Εκ μέρους μιας κυβέρνησης. Del presidente Maduro. Και της κυβέρνησης του πρόεδρου Μαδούρου. Para un llamado al diálogo a la oposición. Ένα λοιπόν μια έκκληση για διάλογο προς την αντιπολίτευση. Para tratar de sentar las bases. Προκειμένου να τεθούν οι βάσεις. Que puedan permitir a las futuras generaciones convivir en paz en Venezuela. Που θα επέτρεπαν τις μελλοντικές γενιές στη Βενεζουέλα να ζουν, να συμβιώνουν ειρηνικά. Porque existen los espacios políticos para expresarse. Υπάρχουν οι πολιτικοί χώροι που μπορούν να εκφραστούν. Hay un presidente que está electo. Que fue electo. Υπάρχει ένας εκλεγμένος πρόεδρος. Que tiene que terminar su mandato porque eso pidió el pueblo cuando lo eligió. Που πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία του γιατί αυτό ζήτησε ο λαός όταν τον εξέλεξε. Y los que no estén de acuerdo. Και αυτοί που διαφωνούν. Tienen otras maneras de manifestar su desacuerdo. Μπορούν να βρουν άλλους τρόπους να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους. Nuestro, lo que tenemos en común. Αυτό που έχουμε κοινό. Los que estamos de acuerdo o no de acuerdo. Αυτοί που συμφωνούμε και αυτοί που διαφωνούμε. Es el espacio democrático. Είναι ο δημοκρατικός χώρος. Es el bien común, el bien público. Είναι το κοινό, το δημόσιο αγαθό. No podemos algunos sembrar violencia en la calle. Δεν μπορούμε κάποιοι από εμάς να σπέρνουμε τη βία στο δρόμο. Saliendo del marco democrático. Βγαίνοντας από το δημοκρατικό πλαίσιο. Y perjudicando a la sociedad y justamente al bien público que tenemos en común. Και βλάπτοντας έτσι την κοινωνία και το κοινό αυτό αγαθό που έχουμε κοινό. Ahora estamos conscientes. Τώρα έχουμε συνειδητοποιήσει. De que no toda la oposición está actuando en este sentido. Ότι δεν δρά όλη η αντιπολίτευση με αυτόν τον τρόπο. Todos tenemos algún familiar. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή ενδεχομένως. O algún amigo. Ή κάποιον φίλο. Con los que no compartimos ideas políticas. Με τον οποίο δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες πολιτικές ιδέες. Yo tengo algunos familiares. Con los que no estoy de acuerdo. Για παράδειγμα, πολλοί συγγενείς δικοί μου δεν έχουν την ίδια γνώμη με εμένα. Pero yo sé que estos familiares no van a ir a quemar hospitales. Αλλά ξέρω ότι αυτοί οι συγγενείς μου δεν πρόκειται να κατεβούν στους δρόμους να κάψουν νοσοκομεία. Sabemos que hay unos grupos políticos. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες. Que han escogido la violencia. Που διάλεξαν τον δρόμο της βίας. Sabemos que están almacenando armas. Ξέρουμε ότι que están almacenando armas. Ότι συσσωρεύουν όπλα, αποθηκεύουν όπλα. Sabemos que han creado grupos paramilitares. Ξέρουμε ότι έχουν δημιουργήσει παραστρατηγικές ομάδες. Helicóptera. Sí, bueno, lo roban helicópteros. Κλέβουν helicópteros. Sabemos que que son unos grupos minoritarios. Ξέρουμε ότι είναι μειοψηφικές ομάδες. Que han tratado de atraer a toda la oposición detrás de ellos. Που προσπαθούν να προσελκύσουν ολόκληρη την αντιπολίτευση από πίσω τους. Pero en este caso. Αλλά σε αυτή την περίπτωση. Creo que han perdido estos grupos políticos. Πιστεύω ότι αυτές τις πολιτικές ομάδες έχασαν. E incluso en las elecciones primarias que acaba de organizar la oposición. Και μάλιστα λες τις εσωκομματικές εκλογές που μόλις είχε η αντιπολίτευση πριν από λίγο καιρό. Han perdido. Έχασαν.
Frente a partidos que quizás no estaban tan partidarios de la violencia. Έχασαν απέναντι σε κόμματα τα οποία δεν είχαν τόσο στο πρόγραμμά τους τη βία. Y eso es una buena señal. Και αυτό είναι καλό σημάδι. Porque significa que incluso electores de la oposición. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης no están dispuestos δεν είναι διατεθειμένοι a sembrar caos en el país. Να σπείρουν το χάος στη χώρα. Πολύ ωραία. Τελειώνουμε με τα άσχημα. Έχουμε στο τερμινάρ πολλές κόσες μάλλες. Και τώρα θα περάσουμε στα καλά με τον Πάνο. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για συντακτική εθνοσυνέλευση, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα ΑΛΜΠΑ, να μιλήσουμε για το τι έκανε η κυβέρνηση Τσάβες και η σημερινή κυβέρνηση Μαδούρο για να εξαλείψει την ακραία φτώχεια. Και να πούμε ότι συνεχίζουν τα μηνύματα που τον ονομάζουν χήμαρο και ποταμό. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Το ερώτημά μου έχει τρία σκέλη. Τι είναι τις πάρτις, σου πρεγούντα. Πρώτα απ' όλα, σε τι βαθμό να μας απαριθμίσετε, αν μπορείτε, σε αριθμούς, τις κοινωνικές παροχές που έφερε η Μπολιβαρινή διαδικασία. Los cambios sociales que ha llevado consigo la Bolivariana, la represión bolivariana. Στην ανεργία, στη φτώχεια, στην ακραία φτώχεια. A nivel de pobreza, a nivel de... Και σε τι βαθμό οι παροχές αυτές υπάρχουν και σήμερα στις συνθήκες οικονομικής κρίσης και του πολέμου κατά της Βενεζουέλας. Για qué nivel estos cambios siguen existiendo ahora en este contexto de guerra económica, οικονομικού πολέμου είπες και? Οικονομικού πολέμου και οικονομικής κρίσης κατά της Βενεζουέλας. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το αν η κυβέρνηση σκοπεύει μέσα από τη συντακτική συνέλευση. La segunda parte consiste en el que si el gobierno actual desde la Asamblea Nacional Constituyente να ριζοσπαστικοποιήσει την οικονομική πολιτική της. Ha intentado radicalizar su política económica. Με μέτρα όπως η εθνικοποίηση των τραπεζών και άλλων μονοπωλίων. Con medidas como la nacionalización de la banca, της τράπεζας και και άλλων μονοπωλίων, και άλλων καπιταλιστών. De otros monopolios. Ακόμα και εργατικό έλεγχο του κρατικοποιημένων μέσων παραγωγής. Incluso control laboral de los medios de producción. Και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας πέρα από το πετρέλαιο. Y reestructuración productiva del país más allá de la producción petrolera. Και τέλος. Y al final. Ποιο είναι το πρόγραμμα της δεξιάς αντιπολίτευσης? ¿Cuál es el programa de la oposición de derecha? Δεν ξέρουμε. Για την οικονομία, γιατί είναι λίγο περίεργο. Sí, so en el sector de economía. Το ότι καταγγέλει την κυβέρνηση για την οικονομική κρίση. Porque denuncia el gobierno por la crisis económica. Την ίδια ώρα που εκείνη εξυπηρετεί καλύτερα από όλους το μοντέλο του οικονομικού, του καπιταλισμού στην οικονομία. Pero al mismo tiempo es ella que sirve el modelo de capitalista en la economía. Που φέρνει την κρίση. Και ha traído la crisis. Δεν ήταν ερώτηση. Σιδερόδρομο. Άλλο χειμώνα. Bueno, y ahora cuántas horas tengo. Πόσες ώρες λες. Λίγο τοποθέτηση. Bueno, voy a tratar de ser muy rápido, muy conciso. Θα γίνει όσο πιο συνοπτικό μπορεί. O sea, primero quiero repetir de que no hay otro país que haya logrado tanto en tan pocos años. Πρώτον, θέλω να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει χώρα που να έχει πετύχει τόσο πολλά σε τόσο λίγα χρόνια. Y eso voy a decir por qué. Και θα σας πω τώρα το γιατί. Estaba diciendo ahora que el golpe de Estado en el 2002 contra Chávez. Μόλις σας εξήγησα ότι το πραξικόπημα του εναντίον του Chávez το 2002 tiene su origen en algunas medidas que ha tomado Chávez para tratar de golpear a la pobreza. Έχει τη βάση του σε μερικά μέτρα που κατόρθωσε να πάρει ο Chávez για να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα. Lo que quiero decir es que Venezuela ha cambiado. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι η Βενεζουέλα άλλαξε. No es la misma Venezuela que recordamos de los 90 o de los 80 o de los 70. Δεν είναι η ίδια η Βενεζουέλα με αυτή που θυμόμαστε από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Primero hay un cambio en las estructuras de la democracia. Πρώτον σημειώνεται μια αλλαγή στις δομές της δημοκρατίας. Con el cambio de constitución. Με την αλλαγή του συντάγματος. Y además de la constitución con muchas leyes que han permitido
no solamente que se fortalezca la democracia representativa, και ταυτόχρονα με πολλούς νόμους που κατορθούν όχι μόνο να δυναμώσουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, sino que también que la gente pueda actuar y ser partícipe de la democracia, που επιτρέπουν και στον κόσμο να γίνει μέτοχο, να συμμετέχει και να γίνει πρωταγωνιστής της δημοκρατίας, y participar en la toma de decisiones, και να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. En Venezuela ayuda a democracia participativa, στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια συμμετοχική δημοκρατία, que arraiga todo el país, που έχει τις ρίζες της όλη τη χώρα. Todos los venezolanos, όλοι οι Βενεζουελάνοι, tienen la posibilidad de tener un presupuesto participativo, έχουν το δικαίωμα σε έναν προπολογισμό, ας πούμε, συμμετοχής, mediante su consejo, su participación a un consejo comunal, μέσω της συμμετοχής τους σε ένα λαϊκό κοινοτικό συμβούλιο, όπως τα ονομάζουν, que es la escala de base de la sociedad y de la participación política de los venezolanos a la toma de decisiones. Είναι η πρώτη βαθμίδα, η βάση της συμμετοχής των Βενεζουελάνων στην πολιτική. Y donde pueden incluso administrar todos sus servicios públicos. Και μέσω αυτών των συμβουλίων μπορούν να διαχειριστούν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες τους. En el consejo, los consejos comunales administran el agua, la educación. Τα συμβούλια αυτά διαχειρίζονται την παροχή νερού, την εκπαίδευση. Los programas de salud. Τα προγράμματα υγείας. De alimentación. Τροφίμων. Etcétera, etcétera. Και άλλα. Este incremento de la democracia representativa y participativa, αυτή η αύξηση τόσο της αντιπροσωπευτικής όσο και της συμμετοχικής δημοκρατίας, ha llevado consigo un conjunto de logros, έφερε μαζί της μια πολύ μεγάλη σειρά επιτευγμάτων, que van lógicamente en beneficio del pueblo porque es el pueblo que es actor de este cambio, που κατά λογική συνάρτηση υποφελούν τον λαό, γιατί είναι ο λαός αυτός που είναι ο κύριος παράγοντας, ο κύριος παίκτης αυτών των διαδικασιών. También ha habido una política muy importante de darle papeles a la gente, papeles de identidad. Μάλιστα, υπήρξε και μια πολύ γνωστή πολιτική. Έδωσαν χαρτιά, εννοείται, ταυτότητες στον κόσμο. A millones de personas. Σε εκατομμύρια, millones, σε εκατομμύρια, και το τονίζει, εκατομμύρια, que no tenían papeles, που δεν είχαν χαρτιά, y que por lo tanto no podían votar, και που δεν μπορούσαν επομένως να ψηφίσουν. Estamos hablando de migrantes, μιλάμε για μετανάστες, o de personas que estaban personas que no sabían leer o escribir, αναλφάβητους ανθρώπους που δεν ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν, y estas personas obviamente al ser insertadas en la sociedad, και καθώς αυτά τα άτομα εισήχθησαν, έγιναν μέρος της κοινωνίας, entendieron el interés en participar, κατάλαβαν ότι το συμφέρον τους είναι στη συμμετοχή, a su vida política, να συμμετέχουν σε αυτή την πολιτική ζωή. Eso tuvo como consecuencias grandes logros sociales. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τεράστια κοινωνικά κατορθώματα. Y también junto con una recuperación de la economía, ταυτόχρονα με την ανάκτηση του ελέγχου της οικονομίας, un crecimiento económico, como lo decía, el mayor periodo de crecimiento económico de la historia de Venezuela, ταυτόχρονα λοιπόν με αυτό μια οικονομική ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη σε τόσο μικρό διάστημα στην ιστορία της Βενεζουέλας, con tasas de crecimiento incluso de superiores al 10% en algunos años, με δείκτες αύξησης που έφταναν και ξεπερνούσαν και όλο το 10%, en cuántos años? En algunos años tenían, μερικά χρόνια ξεπερνούσαν το 10%, το 10%, y la decisión del Estado y del gobierno, και η απόφαση του κράτους και της κυβέρνησης, de utilizar este incremento de la riqueza nacional, να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, δηλαδή τον εθνικό πλούτο, para luchar contra la pobreza, για να καταπολεμήσει τη φτώχεια. La pobreza, por ejemplo, για παράδειγμα η φτώχεια, bajó, έπεσε, del 60%, από το 60%, a menos del 20%, σε λιγότερο από 20%, y la pobreza extrema, και η ακραία φτώχεια, bajó del más de 30%, έπεσε από το πάνω από το 30%, hasta el 5%, στο 5%. El desempleo, que es parte también, η ανεργία, που είναι επίσης μέρος de la situación de pobreza, της κατάστασης φτώχειας, se encuentra ahora en un 5%. Βρίσκεται τώρα γύρω στο 5%. Muchos programas también, επίσης πολλά προγράμματα, intentaron llevar los servicios públicos a las zonas donde antes no existían.
Πολλά προγράμματα κατόρθωσαν να φέρουν τις δημόσιες υπηρεσίες σε περιοχές στις οποίες δεν υπήρχαν οι κοινωνικές υπηρεσίες προηγουμένως. En la educación, por ejemplo. Για παράδειγμα, στον τομέα της παιδείας. Ahora todos los venezolanos tienen acceso a una educación pública universal y gratuita. Πλέον όλοι οι Βενεζολάνοι έχουν δικαίωμα και πρόσβαση σε μια δημόσια καθολική και δωρεάν παιδεία. Para todas las edades. Για όλες τις ηλικίες. También hubo un programa de alfabetización. Υπήρξε επίσης ένα πρόγραμμα εξάλειψης του αναλφαβητισμού. Que ha logrado alfabetizar a 1,5 millones de personas. Που κατόρθωσε να εξαλείψει τον αναλφαβητισμό σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. En apenas un poco más de un año. Σε λιγότερο από ένα χρόνο. Y que ha logrado hacer que la UNESCO nos reconociera como territorio libre de analfabetismo. Πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα η UNESCO να ονομάσει τη Βενεζουέλα χώρα στην οποία δεν υπάρχει πλέον αναλφαβητισμό. Y más allá de eso. Και πέρα λοιπόν από αυτό, hoy en día más del 50% de nuestra población σήμερα πάνω από το 50% του πληθυσμού μας está estudiando. Σπουδάζει. Bien sea en la educación primaria, secundaria, universitaria. Είτε μιλάμε για πρωτοβάθμια, είτε για δευτεροβάθμια, είτε για ανώτατη εκπαίδευση. O en mecanismo de formación continua o de clases de por la tarde. Αλλά και για, para adultos. Αλλά και για, μιλάμε επίσης και για μηχανισμούς διαφύου μάθησης ή για εσπερινά μαθήματα για ενήλικες. Y esto hace de Venezuela. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα. El país con la mayor proporción de su población estudiando en el mundo. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση των χωρών που έχουν αναλογικά μεγάλο ποσοστό φοιτητών σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Otra cosa que nos dicen los medios. Ένα ακόμα γεγονός το οποίο δεν αναφέρουν τα μέσα. Es que Venezuela es el quinto país del mundo con inscritos en la universidad. Είναι ότι η Βενεζουέλα είναι η πέμπτη χώρα στον κόσμο με περισσότερους ανθρώπους εγγεγραμμένους στα πανεπιστήμια. Otra cosa que nos dicen los medios. Κάτι ακόμα που δεν αναφέρουν τα μέσα. Es que cada venezolano cuando llega a la escuela primaria. Είναι ότι κάθε Βενεζουελάνος όταν. Cada niño. Κάθε παιδάκι δηλαδή που ξεκινάει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Le recibe una computadora portátil. Λαμβάνει έναν φορητό υπολογιστή. Para poder facilitarle sus estudios. Για να διευκολυνθεί στα μαθήματά του. En términos de salud. Τώρα στον τομέα της υγείας. Hay unos programas sociales. Básicamente y sobre todo para el acceso de las clases populares. Υπάρχουν κάποια κοινωνικά προγράμματα που αφορούν κυρίως την πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων σε αυτήν. Para venezolanos millones que nunca habían visto un médico en su vida. Για εκατομμύρια Βενεζολάνους που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους ένα γιατρό. Que ha logrado salvar, se estima, más de 3 millones de vidas. Εκτιμάται αυτά τα προγράμματα έσωσαν τις ζωές περίπου 3 εκατομμυρίων ανθρώπων. Porque se ha disparado un tejido que cubre todo el país. Γιατί σιγά σιγά εξαπλώθηκε ένα δίκτυο που καλύπτει όλη τη χώρα. Para la atención médica gratuita. Για την δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Por unos médicos que viven con los habitantes. Την οποία παρήχαν γιατροί που ζούσαν από κοινού με τους κατοίκους. Πρόγραμμα ΑΛΜΠΑ. Ese es un programa que nació de una cooperación con Cuba, sí. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε από τη συμμαχία με την Κούβα. Claro, porque nosotros teníamos un problema. Ναι, γιατί εμείς αντιμετωπίζαμε κάποιο πρόβλημα. Que nuestros médicos, que habían sido graduados en las grandes universidades del país. Ότι οι γιατροί μας που είχαν σπουδάσει στα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας. O que habían estudiado en Estados Unidos, en Europa. Ή είχαν σπουδάσει στη ΣΥΠΑ ή στην Ευρώπη. No querían trabajar en barrios muy populares. Δεν ήθελαν να δουλέψουν στις λαϊκές γειτονιές. Porque no se correspondía con sus intereses sociales. Δεν αντιποκρανόταν αυτό στα κοινωνικά τους συμφέροντα. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Και τι θα κάνουμε λοιπόν? ¿Y cómo hacemos con nuestras clases populares? Τι θα κάνουμε, πώς αντιμετωπίσουμε αυτά τα λαϊκά μας τραύματα? Para resolver esto, no podíamos esperar una nueva generación de médicos. Για να το λύσουμε αυτό, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε μια νέα γενιά γιατρών. Y tuvimos el beneficio de una cooperación con Cuba. Και έτσι επωφεληθήκαμε από μια συνεργασία με την Κούβα. Cuyos médicos son admirables. Που είχε αξιοθαύμαστους γιατρούς. Y tienen décadas de experiencia en la atención de países enteros. Και που έχουν δεκαετίες εμπειρίας στην. De países en todo el mundo. Ναι, στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Y contamos en efecto con la participación de casi 20.000 médicos cubanos.
Και μάλιστα είχαμε τη συμμετοχή περίπου. Πάντως. 20.000, κάσι 20.000. Περίπου 20 εκατομμυρίων. Ναι, ναι, 20.000. 20.000, συγγνώμη, είπα πολλούς. Δεν είμαι κατά σκουβανή. 20.000 κουβανών γιατρών. Άστα και nosotros pudiéramos formar a médicos. Μέχρι να μπορέσουμε εμείς ήδη να καταρτήσουμε νέα γενιά γιατρών. Estos médicos en la mañana hacen medicina preventiva. Αυτοί λοιπόν το πρωί, αυτοί οι γιατροί το πρωί κάνουν προληπτική ιατρική. Van a casa de todas las casas de su barrio. Περνάνε από κάθε σπίτι στη γειτονιά. Todas las mañanas. Κάθε μέρα, κάθε πρωί. Παρέβη, είδαμε και το επιβεβαιώνουμε. Έχουμε δει ντοκιμαντέρ στην πρεσβεία της Βενεζουέλας, το οποίο το περιμένουμε για να το αναρτήσουμε στα blog, site και... Ναι, ναι, θα σας δώσουμε. Pero esto es muy importante, lo de la medicina preventiva, porque la empresa, la industria farmacéutica... Είναι λέει, πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της προληπτικής ιατρικής, γιατί η φαρμακευτική λέει βιομηχανία... No tiene interés en que estemos de buena salud. Δεν έχει συμφέρον από το να βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας. O sea, la medicina preventiva... Nos ha ayudado a bajar el consumo de medicamentos. Η προληπτική ιατρική μας βοήθησε να μειώσουμε την κατανάλωση φαρμάκων. Porque los médicos van en cada mañana a darle la vuelta a su barrio. Γιατί κάθε πρωί λοιπόν οι γιατροί περνάνε από κάθε σπίτι στη γειτονιά. Y logran luchar contra las patologías apenas los primeros síntomas aparecen. Και καταπολεμούν τα νοσήματα πριν εμφανιστεί και το πρώτο σύμπτωμα. Y en la tarde atienden gratuitamente a toda la población que lo necesita. Y si hay la necesidad de hacer unos exámenes, van a centros gratuitos. Y si necesitan lentes porque no ven bien, lo reciben gratuitamente. Si hace falta operar de la catarata, los operan gratuitamente. Además de la salud, hay otro gran programa que nació con Chávez. Pero sobre todo lo consolidó el presidente Maduro. Que es el programa de viviendas. Porque una vez que los barrios populares reciben los servicios públicos básicos. Γιατί από τη στιγμή που έλαβαν τα λαϊκά στρώματα τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Después también tienen la voluntad de cambiar de casa. Μετά θέλουν στη συνέχεια να αλλάξουν σπίτι. Porque vienen de los que en Brasil llaman favelas, que son casas autoconstruidas y que no carecen algunas de condiciones de salubridad. Ζουν σε, σπίτια, σε αυτοσχέδια σπίτια, αυτό που στη Βραζιλία είναι γνωστό ως φαβέλα. Που δεν έχουν βασικές εγκαταστάσεις. Y el presidente Maduro, Chávez y Maduro lograron construir. Ο πρόεδρος λοιπόν Chávez και ο πρόεδρος Maduro κατόρθωσαν να χτίσουν casi 2 millones de casas. Περίπου 2 εκατομμύρια σπίτια. Que fueron distribuidos gratuitamente. Τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν. Y con todo el equipamiento en lavadoras, neveras, etc. Και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, για παράδειγμα πλυντήρια ή ψυγεία. A las familias que más lo necesitaban. Στις οικογένειες που το είχαν περισσότερο ανάγκη. Έχουν περισσότερο. Las montañas. No, se han creado incluso ciudades enteras. Γεννήθηκαν και ολόκληρες πόλεις. Y la mayor parte de estas viviendas están en un ámbito urbano con todos los servicios. Και το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών είναι σε αστικό περιβάλλον με όλες τις υπηρεσίες καλυμμένες. Incluso en Caracas se pueden ver estas viviendas en medio de los barrios de clase media, clase media alta. Μπορείς να δεις μάλιστα, μπορεί κανένας να δεις και στο Caracas να έχουν σχηματιστεί τέτοιοι οικισμοί μέσα στις γειτονίες που ζουν οι μεσαίες τάξεις. Lo que yo quiero que la gente entienda. Αυτό που θέλω να κατανοήσει ο κόσμος. Es que Venezuela no es un país perfecto. Είναι ότι η Βενεζουέλα δεν είναι μια τέλεια χώρα. Pero sí hay un gobierno. Αλλά υπάρχει μια κυβέρνηση. Que siempre en los últimos 20 años, casi 20 años, ha tenido siempre la voluntad de que la riqueza sea redistribuida de la manera más equitable. Υπάρχει λοιπόν μια κυβέρνηση που τα τελευταία 20 χρόνια έχει προσπαθήσει και έχει θελήσει να διανεμηθεί ο πλούτος με τον πιο ισότιμο τρόπο. Esto no significa que no tengamos dificultades. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δυσκολίες. Todavía seguimos teniendo que importar una gran parte de lo que es necesario para nuestra dignidad de vida. Συνεχίζουμε και έχουμε ανάγκη από εξαγωγές πολλών προϊόντων για να έχουμε αξιοπρεπή ζωή. Todavía estamos luchando contra una gran inflación. Συνεχίζουμε και αντιμετωπίζουμε το τεράστιο πρόβλημα του πληθωρισμού. Pero seguimos teniendo la voluntad de progresar. Αλλά συνεχίζουμε και έχουμε τη βούληση να προχωρήσουμε. Según
Yo creo que ya casi he respondido a la segunda pregunta. Νομίζω ότι απάντησα το δεύτερο σκέλος λέει, της ερώτησης. Tenemos un gobierno que tiene la voluntad de intervenir en la economía. Έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει να επέμβει στην οικονομία. Que ha decidido nacionalizar o recuperar unos sectores estratégicos. Που αποφάσισε να εθνικοποιήσει ή να ανακτήσει κάποιους στρατηγικούς τομείς. En primer lugar, la industria petrolera. Πρώτον, την πετρελαϊκή βιομηχανία. De minera, del oro, del aluminio. Ναι, τα ορυχεία, το αλουμίνιο. El cemento. Το τσιμέντο. Algunas bancas. Κάποιες από τις τράπεζες. Empresas de telefonía. Τηλεπικοινωνίες. Para justamente tratar de proporcionar o bien sea un desarrollo industrial για al país. Παρέχει στη χώρα μια κάποια βιομηχανική ανάπτυξη. O en cuanto a la banca, la telefonía, de poder mantener un servicio público para el pueblo. Ή στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών και του τραπεζικού συστήματος να διατηρήσει μια βασική δημόσια υπηρεσία για το λαό. No importa que le deje mucho, que le deje poco tiempo a la última pregunta. Δεν έχει σημασία που άφησα λίγο χρόνο για την τελευταία ερώτηση. Porque el programa de la oposición es el secreto mejor guardado de Venezuela. Γιατί το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης είναι το πιο καλά κρυμμένο μυστικό της Βενεζουέλας. En particular en la última elección de Capriles contra Chávez. Ιδιαίτερος στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Capriles εναντίον του Chávez. Sí, en el 2012. Το 2012. La MUD, que es la coalición de la oposición, de derecha. Η MUD, έτσι ονομάζεται ο συνασπισμός δεξιών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Había escrito un programa político. Είχε γράψει ένα πολιτικό πρόγραμμα. Pero que no lo querían publicar. Αλλά δεν ήθελαν να το δημοσιεύσουν. Unos chavistas lo consiguieron. Μερικοί τσαβιστές το βρήκαν. Y lo publicaron para que la gente supiera qué es lo que querían hacer. Και το δημοσίευσαν ώστε να μάθει ο κόσμος τι είναι αυτό που ήθελε η αντιπολίτευση. Hablaban de privatizar casi todo el país. Μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση σχεδόν ολόκληρης της χώρας. De liberar todos los precios de los servicios básicos. Να απελευθερώσουν τις τιμές όλων των δημόσιων των βασικών. Y este libro fue muy importante para que Chávez ganara su última campaña presidencial. Και αυτό το βιβλίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έδωσε την νίκη στο Chávez στην τελευταία αυτή εκλογή αναμέτρηση. Porque hay una cosa muy interesante en la derecha de latinoamericana hoy. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον στην δεξιά της Λατινικής Αμερικής σήμερα. Porque la izquierda ha logrado ganar muchas batallas. Γιατί η αριστερά κατόρθωσε να κερδίσει πολλές νίκες. Y ahora la derecha hace campaña con discurso de izquierda. Και τώρα η δεξιά κάνει εκστρατεία με ρητορική της αριστεράς. Porque saben que el discurso de derecha. Γιατί γνωρίζουν ότι η δεξιά ρητορική. Devolver al neoliberalismo. Της επιστροφής στον νεοφιλελευθερισμό. No funciona. Δεν λειτουργεί πλέον. Porque la gente sabe. Ο κόσμος γνωρίζει. Quiénes son sus auténticos amigos. Ποιοι είναι οι αυθεντικοί του φίλοι. Y los que quieren perjudicar su dignidad. Και αυτοί που θέλουν να απονομεύσουν την αξιοπρέπειά του. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι ότι πρέπει να ξανάρθει. Ένας φίλος λέει να τον κλείσουμε για 2-3 εκπομπές. Ναι, αυτό ακριβώς πήγε σε μένα. Ίσως να κάνουμε μια εκπομπή παράλληλα με την κουβανή ομολογό του. Θα είναι ένα πολύ καλό. Si nos quedan 2 segundos, quiero también expresar mi solidaridad. Παρακαλώ. Αν έχει 2 δευτερόλεπτα, για τις καταστροφές. Con los países de la región. Με τις χώρες της Καραϊβικής. Desde Cuba. Από την Κούβα. Que ningún medio ha dicho lo que había pasado en Cuba, lo que Cuba ha sufrido. Που κανένα μέσο ενημέρωσης δεν έδειξε αυτό που πέρασε η Κούβα. Por culpa de Irma, la tormenta Irma. Εξαιτίας του Irma, του. También países muy pequeños como Dominica, αλλά και μικρές χώρες όπως η Dominica, que han sido completamente destruidos, που καταστράφηκαν εντελώς, y también México, το Μεξικό, Puerto Rico, το Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos, που παραμένει απικία των ΗΠΑ, que ha tenido solo el desprecio de su presidente, που έχει μόνο, el desprecio, un comportamiento muy poco noble de parte de su presidente que ha casi insultado al pueblo de Puerto Rico. Που έχει έναν πρόεδρο ο οποίος έχει αφοξιώσει, έχει προσβάλει το λαό. Ή todas las islas del Caribe que han sufrido las tormentas. Θέλω να εκφράσω την ελληνική μου και σε όλες τα. Y de hecho, Venezuela ha mandado ayuda a todos los países, incluso a México. Και να τονίσω ότι η Βενεζουέλα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις χώρες και στο Μεξικό. Porque para eso estamos. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα έρθει ξανά, δηλαδή δεν το συζητάμε. Βέβαια. Και κλείνουμε μεταφέροντας την κατάθλιψη που μας δημιουργεί
να μιλάμε με έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί μια χώρα στην οποία απαγορεύονται ιδιωτικοποιήσεις, σε μια χώρα που οι ιδιωτικοποιήσεις είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που καταστρεφόμαστε. Όχι οι ιδιωτικοποιήσεις, τα ξεπουλήματα. Τα ξεπουλήματα, ναι. Τα δωράκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλησπέρα σε όλους. Μούτσας, γράσιας. Και μια ακόμα εκπομπή του Πλάτων έλαβε τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Καλό βράδυ.